Χιλιάδες φοιτητές από όλη την Αθήνα, από δεκάδες συλλόγους, διαδηλώνουμε μαζικά στο κέντρο της Αθήνας με βασικό αίτημα το άνοιγμα των σχολών μας που ξεκινά τη Δευτέρα να συνοδευτεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας μας και όχι με ευχολόγια, με 100% πληρότητα στα αμφιθέατρα όπως ανακοινώνει η κυβέρνηση, ώστε οι σχολές μας να μην ξανακλείσουν, να μην γίνουν ακορντεόν όπως τα σχολεία πέρσι, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κανονικά τις σπουδές μας, γιατί πραγματικά έχουμε μπουκτήσει, δεν αντέχουμε άλλο πίσω από μια οθόνη, δεν αντέχουμε άλλη τηλεκπαίδευση. Όλοι οι φοιτητές έχουν αναλάβει την ατομική ευθύνη που θέλει να τους επιρρύψει η κυβέρνηση, τέλος πάντων ότι είναι ανεμβολίαστοι και απερίσκεπτοι νέοι. Τα ίδια τα στοιχεία τα δείχνουν, ότι οι φοιτητές δηλαδή είναι εμβολιασμένοι στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Αλλά αυτή τη στιγμή λέμε ότι ενώ ο εμβολιασμός είναι ένα καθολική ανάγκη να γίνει τώρα άμεσα καθολικός εμβολιασμός όλου του πληθυσμού και δι των φοιτητών, πρέπει να πάρθουν και μια σειρά από μέτρα για να μπορέσουν να ανοίξουν ασφαλώς τις σχολές μας. Να υπάρχουν σταθερά επαναλαμβανόμενα τεστ στα τμήματά μας. Να υπάρχει ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να εξασφαλιστεί. Στη σχολή να γίνεται σταθερά rapid test. Στις κλινικές των φοιτητών να αναλάβουν την ευθύνη τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στην ιατρική π.χ. ή στην οδοντιατρική αντίστοιχα, και να κάνουν επαναλαμβανόμενα τεστ μέσα στο νοσοκομείο. Για να μην αποτελούμε ούτε εμείς οι ίδιοι κίνδυνο για μας και τις οικογένειές μας, ούτε για τους ασθενείς που θα έχουμε αύριο μεθαύριο, για τους συμφοιτητές μας κ.ο.κ. Είναι στην Πατησίων, όπως και να έχει. Η ανακοίνωση της σχολής είναι κατά βάση τηλεκπαίδευση και λίγα εργαστηριακά μαθήματα από κοντά. Εμάς δεν μας αρκεί. Από τις 4 του μήνα. Βγήκε ανακοίνωση τώρα πριν 2 μέρες. Εμάς δεν μας αρκεί αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε 2 χρόνια χωρίς να έχουμε επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Είμαστε μια σχολή που πρέπει να είμαστε μέσα στο ίδρυμα, μέσα στην πόλη. Τα μαθήματά μας πρέπει να γίνονται από κοντά. Υπάρχουν πολλά παιδιά από επαρχία και έχουμε και σοβαρό ζήτημα και με τις εστίες στο Πολυτεχνείο, που οι θέσεις είναι ελάχιστες. Και τώρα θα χρειαστούν να μπουν 3 έτη καινούργια που θα ζητάνε δωμάτια. Διαδηλώνουμε για να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να μην ξανακλείσουν, αλλά βρισκόμαστε σήμερα εδώ, φωνάζουμε δυνατά για να καταγγείλουμε τη θρασίδηλη και φασιστική επίθεση που δέχτηκαν μέλη φοιτητικών συλλόγων και μαθητές στη Σταυρούπολη. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ για να ενώσουμε τη φωνή τους μαζί τους, να καταδικάσουμε τους φασίστες και να δηλώσουμε από τα συνθήματα που φωνάζουμε μέχρι τα πανό που έχουμε, που το φασισμό θα τον τζακίσουμε εμείς οι ίδιοι. Θα τον τζακίσει πάλι των φοιτητικών συλλόγων, των μαθητών, των εργαζόμενων σε σωματεία, όπως το έκανε και πέρυσι με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως το έκανε κάθε φορά που οι φασίστες πετάγουν από τις τρύπες τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουν έρθει να εξυπηρετήσουν για άλλη μια φορά, αλλά οι φοιτητές, οι μαθητές και οι εργαζόμενοι ξέρουμε πολύ καλά να οργανώνουμε τον αγώνα μας για αυτά που έχουμε ανάγκη. Κυρία Αδελφή, τα ορφανά του Χίτλερ και της Χρυσής Αυγής νομίζουν τις τελευταίες πέρας ότι θα ξεμητήσουν από τις τρύπες τους. Τους κάνουμε ένα ξεκάθαρο. Ούτε εσείς θα βρουν πάλι, ούτε εσείς θα βρουν πάλι, σε κάθε γειτονιά, είστε πίσω.